Ελπίζω να μην παίξουμε Mario Galaxy. Δεν ξέρω ποια είναι τα γούστα της και, ποιο... και τι προτίθεται να κάνουν, αλλά δεν επιτρέπεται. Εντάξει, ας μην δούμε απαγορευμένη πίστα on stream. Ήδη βάζουμε εκτός. Όχι, δεν έχει μπει εκτός πίστα. Γιατί βγάζεις φωτογραφίες? Τα λέτε, αλλά δεν κάνετε κάτι. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κάτσε, δεν είναι. Αυτό το. Θα. Τους και εκεί κέρδισαν τον παίκτη και. Βελτιώθηκαν πολύ στην. Την απόδοσή του. Για να δούμε. Από ό,τι βλέπω. Κάλτσε. Πάλι αρκετό. Friendly fire με το down B του P είναι counter attack. Κακό ακούγεται αυτό. Ακούγεται το counter attack από τον παίκτη. Ναι, ναι. Διατηρείται πολύ ώρα και μέσα στο χαμό. Κάνει όχι εκεί. Τέλει. Πάει όποιον θέλει. Κάνει το... Κάναμε ένα. Και έχω καταλάβει, άμα το πετάξουνε... Alts και οι υπόλοιποι... Άλλο πως. Έξι είναι... Α, τώρα καθαρίζει. Τέστερου. Τάριζαρ δεν έχει περιθώριο. Κάνει. Ένα ωραίο κόμπο εκεί πέρα στο λουκί. Και το KO punch πάνω στο Talts. Οκ, και side B απ' την εκεί. Φεύγουνε τα stock βροχή. Σε αυτό το match. Και αρκέσει λίγο από την. Και τώρα θα πάρουν εκεί. Παθεί ο τεστερός. Και okay, το grab τώρα, το παίρνει. Απ. Τώρα βρίσκεται το ledge. Οκ, σπάνεται με το μας. Στυπάει όλος ο Λουίς. Δεν έχει αφήσει κανέναν. Οκ, okay, και ups μας και παίρνει και του Τζέστερου το stock. Πολύ μπροστά εκεί με τον Λουί. Δεν το περίμενα. Αυτή τη διαφορά. Εντάξει, δηλαδή άμα το γίνεται τώρα. Άμα έλθει. Μπορεί να χάσει το stock του Λουί. Οκ, okay, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το grab. Okay, okay.
για να τον κρατήσει ακινητοποιημένο και το KO, και το KO punch. Ωραία στρατηγική από αυτή. Και τους game. 1-0 και Λουίς. Κατευθείαν δεν αλλάζει κανένας χαρακτήρας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο game finals και αυτό το set θα είναι best of 5 Pokemon Stadium. Ορίζεται κατευθείαν στα 2 το stage. Ένα τρελό combo εκεί πέρα από το λουπί. 50% στο δεύτερο. Μάλιστα. Δεν ήξερα τι έχει το. Καλά ακόμα. Έχει 1-2 κόμπος ας πούμε. Το θέμα είναι να τα πετύχει. Παίκτη. Κοπή. Είναι up tilt upper. Up tilt up B. Και ο Λουίς τώρα πάει αρκετά μακριά. Ναι, και οι δύο της μπλε ομάδας έχουν αρκετό damage. Και φεύγει ο Λουίς. Ο Little Mac είναι πολύ γρήγορος χαρακτήρας. Φύγει άμα. Και, αλλά τώρα χάνει το στόχο. Ο Λουίς έχει κάνει 1 εκατομμύριο smash εκεί πέρα. Και προσπαθεί αυτό, προσπαθεί να του κάνει expose recovery, δεν τα κατάφερε. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό. Δεύτερος και ακόμα κάνει το ίδιο. Και ίδιο της μπλε ομάδας. Ξεκάθαρο το grab. Εκτός πίστας ο Λουίς. Ω, πολύ ωραία το side B. Πάει το Jester. Και παίρνει. Πολύ καλό. Και παίρνει με το down smash τον Skulls. Για να δούμε αν θα κλείσουν το talk του Jester για να πάει σε πιο even. Και συνεχίζει να τρώει πολύ damage. Ναι, πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν αυτό. Κατά λάθος έκανε το grab εκεί φαίνεται. Και εδώ χάνει την ασπίδα του Skulls. Α, οκ. Τελικά το Λουίς σκοτώνει. Νομίζω ήταν friendly fire αυτό. Ήταν friendly fire, ναι. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε τη γη. Λέω. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε το grab. Φύγει και grab. Το Jester πρέπει να έχει. Ω, οκ. Ένα αναπάντεχο κόμβο. Ο Λουίς πάλι εκτός πίστας. Πάλι. Όλα. Τρίτη φορά. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το Squirtle δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μικρός και τον πετάνε σχετικά εύκολα. Εσύ τι. Τον Squirtle είναι πολύ δύσκολο να τον χτυπήσεις. Ίσως τα doubles έχει πολλά hitbox λόγω των τριών παιχτών. Μπορεί γι' αυτό. Έχει combo, αλλά πεθαίνει και γρήγορα. Οπότε μπορεί γι' αυτό να μην τον. Ναι, το λάθος αυτό. Τα ποσοστά είναι ξεκάθαρα υπέρ των κόκκινων παιχτών. Τώρα η μπλε ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να διώξει. Παίρνει rage ο Τζέστερος. Βέβαια είναι πολύ μπροστά έτσι κι αλλιώς. Οκ, και τώρα χάνει εκεί το στόκ. Ο Λουίς είναι μόνος του. Και Λουίς κάποτε. Λογικά δεν θα γυρίσει ποτέ. Το λέω γυρνάει και δεν του κάνει πάνω. Νάτο, πολύ ωραίο το trap εκεί πέρα.
από ό,τι φαίνεται, οι δύο ομάδες προσπαθούν να διαλέξουν πίστα και κάνουν τα bans. Πάλι Pokémon Stadium θα βάλουν. Πάλι Pokémon Stadium. Εντάξει, είναι η πιο... Είναι η πίστα που ωφελεί σχεδόν όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που να χάνει πολύ. Βέβαια, έχει... Κάτω από την πίστα δεν βοηθάει στο recovery. Και είναι επίπεδα και κάποιος μπορεί να χάσει από λάθος. Αλλά όλοι οι παίχτες συμβιβάζονται με αυτό. Πάντως νομίζω ότι κανένας παίχτης δεν θα αλλάξει χαρακτήρα. Κάτω για κάποιο λόγο αργεί να διαλέξει το χαρακτήρα του. Θέλω να μην με διαψεύει. Ωραία. Τελικά οι ίδιοι όλοι. Δεν εμπιστεύονται. Ο Τζέστερος ακόμα να πάρει τον main του. Δεν θα τον διαλέξει στα doubles. Πιστεύω ούτε στα singles θα τον διαλέξει. Αλλά εντάξει θα τον... Ο Λούις έχει πολύ ζημιά ναι. πάνω του. Πολύ ξαφνικά, πολύ γρήγορα. Ναι. Προλαβαίνεις καν να καταλάβεις τι το χτύπησε το 81. Θα προσπαθήσω να τον πετάξω να παίξω, υποθέτω εγώ. Πάει στα 120, όλοι οι υπόλοιποι είναι γύρω στο 50. Ωραία, ο Τζέστερος εκεί. Εκεί προσπαθεί να πάρει το Σκάλτς. Και το αντί, τελικά θα φαίνει ο Λούις. Εντάξει, άμα τον πετάξουν δύσκολα θα καταφέρει να κοιτάξει. Ο Σκάλτς έχει αρκετή ζημιά πάνω του, πάνω από 110. Κάποιο... Εντάξει, σχετικά γρήγορα. Ο Τέστερος φεύγει και εκεί και ο Σκάλτς είναι η επόμενη σειρά για να πεταχτούν απ' έξω. Fairbleed κάνει το charge να το loot απ' έξω, αλλά δεν κατάφερε να αδράξει το πλούτο. Το KO Punch, κακώς το έχασε, ήταν κρίσιμο. Είναι δύσκολο να το πετύχει το KO Punch. Μπαίνει εκεί με τον Ivysaur. Oh, και καταφέρει το Friendly Fire κλείνει το stock του Louis. Ήταν grab του συμπαίκτη του και attack από τον αντίπαλο. Α! Φαίνεται έχουν συνεννοηθεί. Τώρα ο Louis θα έχει βάλει με τους Skulls. Δεν σταματάει να βαράει. Τελικά ο Skulls τον πετάει εκτός πίστας. Δεν μπορούν να το κάνουν edge guard. Μπορούν να τον διώξουν πιο πέρα από την πίστα είναι. Οκ, okay, πολύ ωραίο. Κάνει το KO, την προσπάθεια του Σκάλτς να τον κρατήσει εκτός πίστας. Κάνει και ο Σκάλτς ο δεύτερος στόκ του. Α, όχι, έχει και αυτός ένα στόκ μας. Ο οποίος τα πρόθυρα του να φύγει απ' έξω. Και εκεί έχει υψηλό ποσοστό, βασικά όλοι είναι εκτός από το Σκάλτς είναι. Ο Άιβις είναι μόνος του εναντίον του Incineroar που σε κανονικό Pokémon παιχνίδι χάνει 100% των χρόνων. Μπορεί τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό επειδή πρόκειται για το... Προσπαθεί να κάνει zoom στους άλλους δύο. Ο Τζέστερος κάθεται σαν απλός θεατής για να μην κάνει friendly fire στο Skulls και... Αυτό θα έπρεπε να μην υπάρχει κάποιο... Να ορίστε. Βέβαια ο Τζέστερος μπορεί να γεμίσει rage με αυτή την κίνηση του Incineroar και έτσι σκοτώνει πιο γρήγορα. Τώρα θα μπορούσε να έχει πάρει την θέση του Σκάλτς. Charizard χρησιμοποιείται για να μην φεύγει τόσο εύκολα από την πίστα. Τόσο κατώ. Flare Blitz πάνω στην... Οκ, okay, πολύ ωραίο το forward smash. Το λάθος εκεί. Ωραία κατευθείαν. Και Τζέστερος, Σκάλτς παίρνουν το προβάδισμα σε αυτό το set και οδεύουν ολοταχώς πάνω στα... Finals. Αν και το κάνει RG.
Είμαστε πανέτοιμοι για το τέταρτο. Πάμε στην Pokémon Stadium. Ίδιοι χαρακτήρες για πίστα. Για να δούμε αν θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Διαπιστεύονται όλοι αυτή την πίστα. Ξέρω εγώ πριν την μπάναρα. Πάλι χωρίς δεσμένες. Ωραία τα κόμπο στον τέστερο. Πολύ λίγο damage βέβαια. Φαίνεται η Κι και ο Σκάλτς είναι οι οποίοι έχουν φάει τη μεγαλύτερη ζημιά. Και γίνεται η πλάμα ένας μικρός χαμός. Ήταν στιγμιά στην άκρη της πίκτας. Αλλά τώρα το SD του Τζέστερ. Άλλαξαν μένα. Εκεί πετάει αρκετά μακριά τον Σκάλτς. Ω! Προσπαθεί να πάρει και τις δύο, Λουίς. Τελικά πήρε μόνο τον Σκάλτς. Ωραία, τώρα καθαρίζει και τον Κιλθρό από τον δεύτερο στόλ. Τα σμάς κάνει τρομερή ζημιά. Ο Τζέστερος προσπαθεί να βοηθήσει τον Σκάλτς να φύγει από την άκρη της πίστας. Πώς μπορώ να πω γιατί κατάφερε να κλείσει. Τώρα πανάκι πετυχαίνει το Λούις και εκεί του... Εκεί παίρνει το στόκ του Τζέστερου με το ωραίο μπάκερ. Ένα ωραίο φλερ μπλίτς κλείνει το στόκ του Σκάλτς από την Κι. Οχ! Και οι δύο συνεργάζονται και την πετάνε επιτέλους με 171% και ο Λούις έχουν και οι δύο από δύο στόκ. Η λογική λέει ότι θα έχουμε Game 5. Πρέπει ο Λούις να βοηθήσει λίγο την Κι γιατί την έχουν στην όξη. Ο Λούις έχει το KO Punch, δεν πρέπει να φάει άλλο εκεί, θα το χάσει. Όχι, το χάσει από μόνος του. Και ο Σκάλτς κάνει κάποια κόμπο στην Κι πάνω στον αέρα. Διάβασε εκεί πέρα το Λούι πάνω στο πλατφόρμα. Και παραμένει ζωντανή. Είναι πολύ μπροστά η μπλε ομάδα. Και ακόμα περισσότερο τώρα. Φεύγει ο Τζέστερος. Μόνο Σκάλτς. Με ένα στόκ. Ο Σκάλτς πήγε εκεί πέρα για το 2 frame αλλά άργησε να το πατήσει. Στο Σκάλτ πετάει την Κι απ' έξω. Oh, αλλά τον έχει κάνει grab. Λογικά πάνε για κάποιο κόμπο. Ωραίο φλέντρι πάνω στο... Και η Team Peach πριν καταφέρει να επιστρέψει την πίτα. Κάνει το grab. Ωραία. Παίρνει το στόκ της Κι. Άλλα δύο ο Σκάλτ. Λίγο εκεί πέρα για να πάρει το στόκ του Λούι. Βέβαια σπαμάρει up B ο Little Mac για να ανέβει. Το μπλε πρέπει να σταματήσει να κάνουν friendly fire ένα στον άλλο. Ναι, κάνουν, υπερβάλλουν λιγάκι πιστεύω. Να το friendly fire, πιάσει τελικά. Και παίρνει το stock του Skulls. Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει ότι θέλεις να βλάψεις το συμπαίκτη σου. Και είμαστε 2-2. Game 5 για το ποιος θα πάει στο Grand Finals. Για να αντιμετωπίσει τον Mr. Spanky και τον Γιάννη. Τα Grand Finals όπου πρέπει να γίνει και το reset. Εννοείται. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Παίξανε και μετά πριν. Παίξανε και πριν μαζί. Αλλά... Θα επαναληφθεί. Αλλά χθες καμία σχεδόν πρόβλεψη δεν βγήκε αληθινή. Οπότε... Και τα βγήκε πρώτος ο Ντένε χθες, το Mario Kart. Εντάξει. Οπότε, δεν είναι 90% δεν προβλέψε. Εντάξει. Αυτή η πρόβλεψη θα... Αυτό δεν ήταν πρόβλεψη. Απαιτούταν. Θα ήμουν έκπληκτος άμα δεν έβγαινε. Πάμε τώρα στο Game 5. Όποιος κερδίσει, πολύ ανταγωνισμός στα doubles.
δεν το περίμενα. Τα έχουν πάρει στα σοβαρά. Καλό είναι και αυτό. Να δούμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς είναι τα doubles στους μας. Όντως, γιατί... Ο Νάτο! Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο edge guard από τον Skulls. Ό,τι πρέπει να κάνει στο Louis. Και δεν έκανε και το tech. Η beats με... Ένα χιλιοστό διάμετρο η ασπίδα, παραλίγο να σπάσει. Η Κι έχει πολύ κοντά μάτς πάνω της. Όλοι χτυπιούνται εκεί πέρα, η Κι τους έχει πάρει όλους. Πάει αναγκαστικά στο Charizard για να μην φύγει. Πάλι μακριά ο Λουίς, η Κι δεν τους αφήνει, είδες, δεν τους αφήνει να πάνε να το κάνουν Edgard. Ο καλύτερος σωματοφύλακας είναι ο Charizard, σε παρακαλώ. Ναι, και ψηλός, δεν περνάς. Φεύγει το πρώτο στόκ της Κι και του Τζέστερου. Ένας χαμός στο κέντρο και είναι ψηλό αδύνατο να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Φεύγει και ο Λούις με ένα στόκ. Μαζεύει ρέι του Τζέστερου. Νομίζω οι κόκκινοι έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Εκεί πέρα ένα λάθος, ο Τζέστερος επίσης. Κάλτσα ακόμα δεν έχει χάσει το πρώτο στόκ του. Επικίνδυνο μου φαίνεται αυτό για την μπλε ομάδα. Καλό friendly fire πάνω στο Louis που το πετάει εκτός πίστας. Ένα ωραίο, μια ωραία κίνηση. Έχασε την πάλι. Τα σμάσει εκεί πέρα ο Louis, τα tilt. Μόνες και μακουαξί. Τα δύο Pokemon παίζουν okay. Λίγο ξύλο. Για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο fire starter. Α, είναι το... Τελευταίο στόκ. Πήρε το στόκ της Κι. Είναι εκτός εκεί, μόνο στο Louis. Νομίζω ειδικά με αυτόν τον χαρακτήρα δύσκολα θα καταφέρει να κερδίσει. Φιλά ο Louis, είναι πολύ εκτός από την πίστα. Αλλά καταφέρει να γυρίσει. Το κάνουν καλά edgeguard, τρώει και ο Jester στο Flame Fire όμως. Και με μια ωραία κίνηση, ο Τζέστερος κλείνει το παιχνίδι. Και θα προχωρήσουν στα Grand Finals. Χαρτήρια στην Κι και στο Louis. Χαρτήρια. Πολύ καλή... πολύ καλή... Performance. Ελπίζουμε να θα σας δούμε εννοείται στους singles. Αλλά για τον doubles τελειώνει εδώ η πορεία. Πάμε τώρα... Σύντομα στα Grand Finals των Doubles του Εθνικού Κυπέλλου Super Smash Bros. Σας περιμένουμε σε πολύ λίγο.